Καλησπέρα, είμαι ο Retro Mario. Βασικά ήρθε η ώρα να σας δώσω ένα update για το κανάλι και το τι συνέβη ή θα συμβεί σε μορφή sketch show, γιατί let's face it, είναι εύκολο στο να το κάνω edit. Στο ψητό λοιπόν. Το YouTube για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να κάνω live stream πλέον στην πλατφόρμα. Για όλα αυτά φταίει ένα παιχνίδι που λέγεται Tales of Berseria, το οποίο το έχω για review και είπα να το δείξω και λίγο στο κανάλι, εφόσον ήταν ένα live το οποίο άνοιξε χωρίς λόγο και αιτία, ήταν random pixel με όλη τη σημασία της λέξεως, το οποίο προφανώς είχε στην εισαγωγή του ένα τραγούδι το οποίο μου το έκανε claim in Sony Music Japan, το οποίο μετά χρησιμοποιώντας τα ίδια τα εργαλεία του YouTube το σίγασα το συγκεκριμένο σημείο, παρόλο που λέγαμε διάφορα πράγματα, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, λέω εντάξει, okay, ας το βγάλουμε. Τι γίνεται όμως, όταν έπεσε αυτό το claim και μετά τη διόρθωση δεν μπορούσα να κάνω stream. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο με τον G-Sack του Project Zero που όλοι περιμένατε, αλλά κάτι γινότανε και το stream, ενώ έδειχνε πράσινο ότι έπαιρνε δεδομένα, δεν ξεκινούσε καθόλου. Και ανακαλύψαμε ότι μου σταματήσανε τη δυνατότητα να στριμάρω. Και δυστυχώς, ο δυσκίνητος μηχανισμός του YouTube χρειάζεται 7 ημέρες μέχρι να δει ότι το περιεχόμενο αυτό δεν υπάρχει για να μου επιτρέψει ξανά το streaming. Συγχαρητήρια, μπράβο μας, πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα μου χάλασε την όρεξη για βίντεο, streams κτλ. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να βγάζω περιεχόμενο στο κανάλι. Αυτό που με σταματάει να βγάλω περιεχόμενο στο κανάλι αυτό τον καιρό είναι το γεγονός ότι έχω ένα σωρό παιχνίδια να κάνω review και με τον ερχομό του Nintendo Switch θα πρέπει να τα έχω τελειώσει τουλάχιστον μέχρι το launch day, έτσι ώστε να μπορέσω να καλύψω εκ νέου όλα τα παιχνίδια του Nintendo Switch, και όχι μόνο για το κανάλι αλλά και για το Game 2.0. Βασικά κυρίως για το Game 2.0, και το κανάλι εννοείται ότι θα έχετε κι εσείς το περιεχόμενο που αφορά τη συγκεκριμένη κονσόλα της Nintendo. Τι γίνεται λοιπόν, θα συνεχίσουμε το Project Zero το 2 με τον G-Sack ή όποιον άλλον θέλει να μου κάνει την τιμή να έρθει, και τα videos ήταν που ήταν αραιά, ίσως αραιώσουν λίγο παραπάνω, διότι πρέπει να παίξω τουλάχιστον 3-4 παιχνίδια ταυτόχρονα ώστε να φύγουν από πάνω μου και να μπορέσω να καλύψω το Nintendo Switch. Να ξέρετε ότι έρχεται και unboxing της κονσόλας, θα υπάρξει και stream του Zelda στο Twitch, προφανώς, που τους άλλους εκεί θα πήγαινε, καθώς και το review της κονσόλας, το οποίο θα υπάρξει και σε βίντεο και γραπτό. Αυτά τα ολίγα, Retro Mario, Keep it Retro, τα λέμε τριγύρω.